Καλώς διαφημιστικού διαλύματος, κυρίες και κύριοι. Τρίτο μέρος συνέχεια και έχουμε εδώ έναν άνθρωπο από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παγκαίου, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με την παράταξη Σωστή Επιλογή, με επικεφαλής τον πρώην δήμαρχο και εκ νέου υποψήφιο δήμαρχο Παγκαίου, Βασίλη Ξουλόγη. Πρόκειται, κυρίες και κύριοι, για τον κύριο Δημήτρη Μπαταλογιάννη, τον οποίο καλησπερίζουμε, γνωστό στην περιοχή της Νέας Ηρακλήτσας, της Νέας Περάμου, ευρύτερα στο Δήμο Παγκαίου. Κύριε Μπαταλογιάννη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Γνωστός και με την δική σας δραστηριότητα και με την επαγγελματική σας δραστηριότητα γνωστός. Και φυσικά μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία για μία ακόμη φορά. Έτσι δεν είναι η πρώτη φορά. Για σας. Κλείνω 28 χρόνια. Κλείνετε 28 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει κύριε που κάθεσαι στο μαγαζί και απολαμβάνει το λιμανάκι, τη Ηρακλήτσα, τη θάλασσα, όλη αυτή την ωραία περιοχή. Γι' αυτό και μπαίνει και εκθέτει τον εαυτό του ως υποψήφιο για να αναδείξει ακόμα περισσότερο αυτή την περιοχή, φαντάζομαι. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Οι επαγγελματίες πρέπει να σταθούν σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί κακά τα ψέματα, οι επαγγελματίες είναι αυτοί που ξέρουν να ασχοληθούν με τον τουρισμό. Ο τουρισμός είναι μία από τις πρώτες προτεραιότητες για την περιοχή μας, οπότε θα πρέπει να περισσέψουμε χρόνο να ασχοληθούμε με τα κοινά για να προσφέρουμε στον τόπο μας. Θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε και για τον τουρισμό και γενικότερα για τα τουριστικά καταλήματα και το πώς μπορούν να αναπτυχθούν αυτά, αφού πρώτα πιάσουμε λίγο τα θέματα καθημερινότητας, τα θέματα ρουτίνας, τα αυτονόητα θέματα, τα οποία καλύπτει επαρκώς ο Δήμος Παγκαίου, κύριε Μπαταλογιάννη, σήμερα. Μπορεί να ακουστούν λίγο τετριμένα αυτά που θα πούμε, αλλά δυστυχώς η καθημερινότητα δυσχεραίνει τον τρόπο διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής μας. Σπασμένοι κάδοι, μη συντηρημένοι, βρώμικοι. Εμείς άμεσα θα δώσουμε προτεραιότητα να αντικαταστήσουμε όλους τους κάδους τους σπασμένους, να μπορούμε να τους χρησιμοποιούμε ποιοτικά. Έχουμε ένα κοινό χαρακτηριστικό με τα κομμένα τα κλαδιά, τα οποία βρίσκονται παντού και με τα μπάζα. Υπάρχει πρόγραμμα στο οποίο θα συμμετέχουμε άμεσα, ώστε να μπουν κάδοι για δημιουργία πελέτη, χωρίς όμως να επιβαρύνεται ο Δήμος, για τα κομμένα τα κλαδιά που αυτή τη στιγμή αποτελούν και εστία μόλυνσης και είναι και μια άσχημη εικόνα. Και όσον αφορά για τα μπάζα, κάδους για να τοποθετούν. Δεν υπάρχουν τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα, ένα από όλα αυτά που δημιουργήθηκαν την τελευταία εβδομάδα ήταν και ότι τοποθετήθηκε ένας κάδος στον περιφερειακό δρόμο της Νέας Ηρακλήτσας. Για 5 χρόνια δεν υπήρχαν. Ενώ με τον κύριο Ξουλόγη προϋπήρχαν. Μάλιστα, βέβαια. Το αν αφήνουμε τα κλαδιά ή τα μπάζα οπουδήποτε, είμαστε κι εμείς λίγο. Φταίνε οι κάτοικοι, αλλά πάντα το λέω συνεχώς γιατί έχω κάνει πρόεδρο στην κοινότητα. Ο πρώτος που φταίει είναι ο Δήμος. Υπάρχει κανονισμός καθαριότητας. Πρέπει επιτέλους όπου χρειαστεί να προβλέπει τα πάντα. Οπότε πρέπει κάποια στιγμή, εφόσον χρειαστεί, να επιβληθούν και πρόστιμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αυθαιρεσία, μια ισοδοσία. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν υπάρχει έλεγχος και πρέπει να έρθει ο Δήμος κάποια στιγμή να βάλει τα πράγματα στη θέση του. Τώρα βέβαια δεν είσαστε στη διοίκηση γενικότερα του Δήμου Παγκαίου και στην παράταξη του ενεργεία δημάρχου, αλλά δεν θα ήθελε και αυτός κύριε Μπαταλογιάννη να έχει αυτά τα οποία προείπατε λίγο νωρίτερα. Θα ήθελε, δεν ξέρω. Δεν έδωσε προτεραιότητα, δηλαδή γιατί δεν μην έδωσε προτεραιότητα. Δεν ξέρω αν το ήθελα, αλλά δεν πέτυχε να κερδίσει το στοίχημα της καθημερινότητας. Ο κύριος Ξουλόγης έκανε ένα καταπληκτικό έργο, μας έφερε νερό από το Μαρμαρά, 12,5 εκατομμύρια έργο. Πολύ νερό και καλό νερό, και δυστυχώς όλος ο κόσμος στην Ηρακλήτσα και στην Πέραμο φοβάται να πιει το νερό αυτό. Και φοβάται να το πιει, γιατί δεν γίνονται ανάλογες ανακοινώσεις αν το νερό αυτό είναι ποιοτικό, κατά πρώτο λόγο. Και κατά δεύτερο λόγο, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει και το ανάλογο μέλημα από την πλευρά του Δήμου να καθαρίζει τις δεξαμενές. Οπότε όλα τα φερτά, λάσπες κτλ. Φρακάρουν τα υδρόμετρα. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλές άσχημες καταστάσεις και να μην μπορεί ο κόσμος να εμπιστευτεί να πιει νερό από τη βρύση. 5 χρόνια δεν μπορείτε να πείτε ότι έκανε κάτι τωρινή διοίκηση στα έργα υποδομής. Όχι μόνο στην Ηρακλήτσα. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω αντικειμενικά γιατί δραστηριοποιούμε στην περιοχή, άρα δεν θα είμαι και πολύ αντικειμενικός. Εγώ θα αφήσω σε εσάς να πείτε αν έγινε κάτι στο Δήμο Παγκαίου, είτε στη Νέα Πέραμο, είτε στη Νέα Ηρακλήτσα, είτε γενικότερα, το οποίο να γνωρίζετε. Να πάμε τότε βέβαια στο δεύτερο τομέα που θα ασχοληθούμε, που είναι τα έργα υποδομής. Τα έργα υποδομής.
όσον αφορά την Ηρακλήτσα και την Πέραμο, δεν έχουν γίνει έργα. Τώρα τα τελευταία πέντε χρόνια. Και αυτά που έχουν γίνει είναι ελάχιστα. Το τελευταίο που έγινε είναι η αντικατάσταση πεζοδρομίων στην παραλία της Νέας Πέραμου με φωτισμό. Έναν μήνα πριν τις εκλογές και μια παιδική χαρά. Δυστυχώς. Αυτή τη στιγμή οι οικισμοί, όπως είναι ο οικισμός 40 και όπως είναι οι νέοι οικισμοί επέκταση σχεδίου πόλου στη Νέα Πέραμο, βουλιάζουν στη λάσπη. Ούτε αντιπλημμυρικά έργα προστασίας έχουν γίνει στους δύο οικισμούς, αλλά ούτε έχουν γίνει και ασφαλτοστρώσεις που θα έπρεπε να έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Δέσμευσή μας είναι άμεση λύση αντιπλημμυρικής προστασίας για όσα χωριά χρειάζεται να τα κάνουμε. Εκτός βέβαια από την Ηρακλήτσα και την Νέα Πέραμο. Το λέω αυτό γιατί είναι νέοι οικισμοί, είναι μέσα στην δίπλα στη θάλασσα, είναι η περιοχή στην οποία ζω και είναι πολύ άδικο για δύο οικισμούς που μπορούν να πάνε μπροστά να επικρατεί αυτή η άθλια κατάσταση. Ο οικισμός 40 δεν δημιουργήθηκε χθες, δεν δημιουργήθηκε. Δημιουργήθηκε εδώ και 20 χρόνια, βεβαίως. Ασφαλτόστρωση έχει γίνει σε πολύ λίγα μέρη, όπως βέβαια και η αξιοποίηση όλων των κοινοχρήστων χώρων. Υπάρχει, επειδή την πράξη εφαρμογής την έκανα εγώ, ξεκίνησα σαν πρόεδρος κοινότητας και έκανα πάρα πολλά έργα εκεί. Έργα που είχα να κάνουν με την κατασκευή του κεντρικού δικτύου ίδρυυσης, δεξαμενές, αντιλιοστάσια, γεωτρήσεις, διανοίξεις δρόμων, αποκαταστάσεις στους διγόμενους και πληρωμή αυτού που έκανε την πράξη εφαρμογής. Στη συνέχεια όμως γίνανε ελάχιστα πράγματα και φτάσαμε στα τελευταία πέντε χρόνια μέσα στον οικισμό της Νέας Ηρακλήτσας να μην έχει γίνει απολύτως τίποτα. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ άδικο. Θα αγωνιστούμε να αποκαταστήσουμε όλα και να κατασκευάσουμε όλα τα έργα υποδομής που χρειάζεται για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια στα σπίτια μας. Δεν βάζετε δηλαδή καλό βαθμό στον τομέα έργα υποδομής στην σημερινή διοίκηση του Δήμου? Τουλάχιστον αν το κρίνω από το χωριό μου, δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Έδωσε αλλοβαρύτητες γιατί βαρύτητα. Νίκο, ζεις στην Ηρακλήτσα, είσαι επαγγελματίας. Τώρα, αν ξέρεις ότι έγινε κάτι και δεν το ξέρω εγώ. Πολύ ευχαρίστω να το συζητήσουμε. Δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Μία αντικατάσταση ενός του δρόμου της εξόδου της Νέας Ηρακλήτσας, ο οποίος δρόμος από την πρώτη εβδομάδα έχει πρόβλημα. Βούλιαξε ο δρόμος και με τη βροχή πλημμυρίζουν τα πάντα. Δεν έκανε δηλαδή την υποδομή που έπρεπε να κάνει, έκανε αποκλειστικά και μόνο ένα έργο βιτρίνας. Όπως και έργο βιτρίνας είναι να πέταξε κυριολεκτικά πίσω. Και δεν ασφαλτόστρωσε όπως έπρεπε με την ανάλογη υποδομή στους οικισμούς της Νέας Ηρακλήτσας και της Νέας Πέραμου και γελάει ο κόσμος. Είναι τραγικές οι καταστάσεις στις οποίες ζούμε στους δύο αυτούς οικισμούς. Ο κόσμος θα έκανε αν ήταν δήμαρχος καλύτερα. Ο κύριος Ξουλόγης την προηγούμενη φορά για τη Νέα Πέραμου και τη Νέα Ηρακλήτσα, όπως σας είπα, μας έφερε το νερό που ήταν πολύ βασικό. Έκανε έργα και στους δύο οικισμούς, και στην Νέα Ηρακλήτσα και στη Νέα Πέραμο, που αφορούν τις ασφαλτοστρώσεις και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Και βέβαια έκανε πολύ μεγάλο έργο που είναι η κατασκευή του Δημοτικού Σχολείου στη Νέα Πέραμο. Τα παιδιά στη Νέα Πέραμο, στο παλιό Δημοτικό, κάναν μάθημα στα υπόγεια, βγαίναν από τα παράθυρα και έδωσε λύσεις σε ένα μεγάλο πρόβλημα που χρόνιζε όλα αυτά τα χρόνια στην περιοχή της Νέας Πέραμο. Μάλιστα, δόθηκε προτεραιότητα σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια, από τον κύριο Αναστασιάδη βλέπουμε ότι έχει δημιουργήσει βιολογικούς καθαρισμούς στην περιοχή του Παλαιοχωρίου. Χαμογελάτε. Χαμογελώ, γιατί όλα αυτά είναι έργα της προηγούμενης διοίκησης. Συνέχεια δηλαδή. Απλά είναι αυτά τα ολοκληρώνει. Κάποια ολοκλήρωσε και κάποια δεν ολοκλήρωσε. Δυστυχώς και εκεί απέτυχε. Η γεωθερμία και αυτό το ξεκίνησε ο κύριος Ξουλόγης. Ξεκίνησε τη σύνταξη της μελέτης, την ολοκλήρωσε ο κύριος Αναστασιάδης και αυτή τη στιγμή. Άρα είναι έργα τα οποία βρήκε έτοιμα. Βεβαίως. Τον σχεδιασμό τον έκανε ο κύριος Ξουλόγης. Η διοίκηση όμως συνεχίζεται, ολοκλήρωσε τη μελέτη και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο να βρει τον ανάλογο επενδυτή και να προχωρήσει στην κατασκευή και στην αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου. Βέβαια, χθες τα λέγαμε προχθές με τον Γιώργο Γερομάρκο και για τα λουτρά των Ελευθερών, που εντάξει, εκείνο είναι κομμάτι της περιφέρειας, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, αλλά και ο Δήμος Παγκαίου αγωνιά γενικότερα για την τύχη και για την εξέλιξη, μιας που κάνουμε λόγο για επενδύσεις. Έτσι, γι' αυτό και το αναφέρω, κύριε Παταλουγιάννη. Πάνω στις επενδύσεις, επειδή είναι το επάγγελμά μου, θέλω να πω το εξής. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε σαν νέα διοίκηση με τον κύριο Ξουλόγη είναι να ιδρύσουμε γραφείο
επενδύσεων. Αυτό το γραφείο θα κάνει το εξής. Αυτή τη στιγμή επικρατεί το εξής φαινόμενο, και αυτό δυστυχώς γίνεται σε όλη την Ελλάδα και πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Έρχεται ο επενδυτής και θέλει να επενδύσει. Θέλει να κάνει μια μεγάλη ξενοδοχική μονάδα. Δεν είναι απαραίτητο αυτή η μονάδα να γίνει στην Πέραμο, στην Ηρακλήτσα, στην Τούζλα. Μπορεί να γίνει οπουδήποτε. Μπορεί να γίνει και στο Παγκαίο, μπορεί να γίνει και σε οποιαδήποτε χερσαία περιοχή του Δήμου μας. Δεν υπάρχουν μέρη. Και αν παρελπίδα, δεν υπάρχουν μεγάλα μέρη, τη τάξη των 20, 30, 40, 50 στρεμάτων. Αν παρελπίδα βρούμε αυτή την έκταση, είτε και συνήθως από ιδιωτικό φορέα, ο χρόνος ο οποίος χρειάζεται για να φτιάξουμε το φάκελο, να πάρουμε τις ανάλογες άδειες από τις υπηρεσίες, είναι τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να απογοητεύονται οι επενδυτές και να σκόνονται και να φεύγουν. Τι προτείνουμε εμείς και τι θα του κάνουμε άμεσα. Επενδυτικό γραφείο, βρίσκουμε όλες τις εκτάσεις, 20, 30, 40 στρέμματα που υπάρχουν στην περιοχή, που είτε είναι του Δήμου είτε είναι κοινόχρηστες, φτιάχνουμε έτοιμους φακέλους, παίρνουμε όλες τις μελέτες και βγάζουμε το φάκελο έτοιμο για επένδυση σε όλα τα επενδυτικά κέντρα σε όλο τον κόσμο. Μόλις βγει δηλαδή οποιοδήποτε επενδυτής και θέλει να κάνει οτιδήποτε, και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον τουρισμό, αλλά με οτιδήποτε άλλο, του δίνουμε το φάκελο και την επόμενη μέρα καταθέτει άδεια κατασκευής. Είναι πρώτη προτεραιότητα για μας και θα πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να δώσουμε. Να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα προτεραιότητα. Τουρισμός. Ένα άλλο κεφάλαιο, ναυαρχίδα λέμε, είναι της περιοχής μας, είναι ο τουρισμός, πόσο μάλιστα για τον καλλικρατικό και διευρυμένο Δήμο Παγκαίο. Μεγάλος Δήμος. Που, από πού να το πιάσει, από το θρησκευτικό, από τον ορειβατικό, από τον χειμερινό και καλοκαιρινό γενικότερα τουρισμό. Τι γίνεται στο κομμάτι αυτό, κύριε Παταλογιάννη? Είναι ξεπερασμένο το σύνθημα που λέμε ήλιος και θάλασσα. Αν μείνουμε μόνο εκεί, είμαστε χαμένοι. Έχουμε χάσει το στοίχημα. Βλέπετε μπροστά, λοιπόν. Βλέπουμε μπροστά. Και τι είναι αυτό που βλέπετε μπροστά? Τι είναι ο τουρισμός? Ο τουρισμός είναι φιλοξενία. Ο τουρισμός είναι αθλητικές δραστηριότητες. Ο τουρισμός είναι ο πολιτισμός του κάθε τόπου. Ο τουρισμός είναι η ιστορία του τόπου. Ο τουρισμός είναι η γαστρονομία και η ανάδειξη των τοπικών αγροτικών προϊόντων. Και θέλω όλα αυτά να τα βάλουμε σε μία σειρά και λίγο να τα αναλύσουμε για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Έπειτα από άπειρες μελέτες που έχουν γίνει για τον τουρισμό, πρώτη προτεραιότητα του τουρίστα είναι η φιλοξενία, η καλή φιλοξενία, να αισθανθεί δηλαδή ο τουρίστας ότι αισθάνεται όμορφα και φιλόξενα στον τόπο τον οποίο επισκέπτεται και επιλέγει να δίνει τα χρήματά του. Και δεύτερο είναι η γαστρονομία. Όσον αφορά για την φιλοξενία, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε σαν νέα δημοτική αρχή είναι να εκπαιδεύσουμε όλους τους επαγγελματίες οι οποίοι έχουν να κάνουν με τον τουρισμό, με ειδικά σεμινάρια επιδοτούμενα, για να είναι όσο το δυνατόν να προσφέρουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Πάμε λίγο να συζητήσουμε για την γαστρονομία. Αυτή τη στιγμή έχουμε τα καλύτερα θαλασσινά στην περιοχή μας. Έχουμε ταβέρνες οι οποίες έχουν ποιοτικό ψάρι και σε πάρα πολύ καλή τιμή. Και έχουμε πολύ άριστα αγροτικά προϊόντα. Εχθές, κύριε Κομινέ, συζητούσα με κάποιον παραγωγό αγουρέλαιου, ο οποίος έχει έρθει 3 φορές πρώτος, το αγουρέλαιό του έχει έρθει 3 φορές πρώτος στην Ευρώπη. Έχουμε εινοποιεία, τα οποία έχουν πάρει άπειρα βραβεία. Το σταφύλι μας, το επιτραπέζιο σταφύλι, έχει βραβευτεί πολλές φορές διεθνώς. Αυτά τα πράγματα δυστυχώς δεν τα ξέρει κανένας. Εκεί έρχεται ο Δήμος να στηρίξει όλους τους επαγγελματίες και τους παραγωγούς κατά τέτοιο τρόπο ώστε από τη μια μεριά να αναδείξουμε όλα αυτά τα καταπληκτικά βραβευμένα αγροτικά μας προϊόντα και από την άλλη πλευρά να δημιουργήσουμε στο θέμα της γαστρονομίας διάφορες εκδηλώσεις, καλώντας διάφορους σεφ και διάφορους γευσηγνώστες, ώστε να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο τον τόπο μας. Εχθρός του καλού το καλύτερο. Βέβαια είναι και μια περιοχή, η Νέα Ηρακλήτσα, πολλά υποσχόμενη και για την Αλάνα έχουν ακουστεί πάρα πολλά κατά το παρελθόν. Ακόμα και επί νομαρχία στο Δουρουκαλιουτζή. Πώς να αξιοποιηθεί, δεν ξέρω αν τουλάχιστον στα σχέδια... Έχουν ανοίξει πολλά. Αρκετά ξενοδοχεία μικρά στην Ηρακλήτσα μέσα στο διάστημα αυτό. Ακόμη και το παλιό ξενοδοχείο. Λογικό. Λογικό ήταν.
Η αξιοποίηση υπάρχει τουλάχιστον, έχει μείνει κάποια μακέτα, κάποια... σαν απλός πολίτης, επί διοίκησης κύριο Ξουλόκη, πήγαμε στο ΤΑΙΠΕΔ μαζί με τον πρόεδρο τοπικό, τον κύριο Τζελεπάκη, τρεις μας. Συγκαλέστηκε άμεσα συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ και προσπαθήσαμε να αξιοποιηθεί ένα ολόκληρο χώρος. Δυστυχώς από εκείνη την ημέρα μέχρι τώρα περάσανε 6 χρόνια και δεν έχουν γίνει οι ανάλογες ενέργειες από τη διοίκηση, από τη σημερινή διοίκηση. Γίνεται. Μπορεί να βρεθεί επενδυτής, μπορεί να. Μπορεί να βρεθεί επενδυτής, είναι το όνειρό μου, σαν κάτοικος και επαγγελματίας της περιοχής. Γιατί αν καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε το χώρο της Αλάνας προσελκύοντας σοβαρά το επενδυτικό ενδιαφέρον, θα δώσουμε λύσεις όχι μόνο στην ενεργεια, γιατί φανταστείτε αν γίνει ένα μεγάλο ξενοδοχείο πόσες θέσεις εργασίας θα απορροφήσει, αλλά θα δώσουμε λύση σε ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που επικρατεί στα εμπορικά κέντρα του νομού μας, που είναι πρωτεύων ο Δήμος μας, η έδρα του Δήμου μας, ο Δήμος Ελευθερούπολης και βέβαια και ο Δήμος Καβάλας. Αυτή τη στιγμή τα καταστήματα δεν μπορούν να σταθούν μόνο λόγω της κρίσης από τους τοπικούς, από τους Έλληνες κατοίκους. Όλος αυτός ο κόσμος, φανταστείτε, να ξεχυθεί στην αγορά της Ελευθερούπολης, γιατί και η Ελευθερούπολη θα φτάσει από χιλιάδες τουρίστες, αλλά και της Καβάλας, πόσο θα τονωθεί η τοπική αγορά. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να κατευθυνθούμε προς αυτόν τον στόχο, να προσελκύσουμε το ανάλογο επενδυτικό ενδιαφέρον να γίνουν μεγάλα ξενοδοχεία. Πώς μαζεύουμε τους επενδυτές στην περιοχή? Με ποιον τρόπο? Υπάρχουν τρόποι, κύριε Τραμπατζή. Υπάρχουν επενδυτικά κέντρα. Πρέπει να τους δώσουμε έτοιμους φακέλους. Αυτό που είπα προηγουμένως. Αν έχουμε έτοιμο φάκελο και μας ζουν ότι είμαστε σοβαροί, θα μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά. Αν όμως σκεφτόμαστε την αξιοποίηση της Αλάνας της Ηρακλήτσας ένα μήνα πριν τις εκλογές και γράφουμε στο φυλάδι αξιοποίηση της Αλάνας της Ηρακλήτσας μόνο και μόνο για να κοροϊδέψουμε τον κόσμο, δεν μπορούμε να αποτύχουμε απολύτως τίποτα. Ό,τι και να κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε συστηματικά και επαγγελματικά. Πρωτογενής τομέας, αγροτικός τουρισμός, αγροτικός τομέας. Ο Δήμος Παγκαίου είναι και αυτός πολλά υποσχόμενος στο κομμάτι αυτό, όπως ο τουρισμός. Έτσι και πρωτογενής τομέας για τον οποίο γίνεται πολλής λόγος, έτσι κύριε Βαταλογιάννη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας γεωπόνος στο Δήμο μας, ο οποίος όλη τη μέρα πολεμάει να στηρίξει αυτό που λέμε αγροτικό τομέα. Εμείς το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρέπει να κινητοποιηθούμε και να δραστηριοποιηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να στηρίξουμε πραγματικά τους αγρότες μας. Γραφείο Επενδύσεων, Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δηλαδή, αυτά δεν υπήρχαν στα στέγια της σημερινής διοίκησης. Δηλαδή, ενδεχομένως να υπήρχαν στο προηγούμενο πρόγραμμα. Σας φέρω στο προηγούμενο, το προηγούμενο πρόγραμμα. Τελικά δεν είναι τόσο εύκολο να συσταθούν τέτοιου είδους σε γραφεία. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι θέμα θέλησης και βούλησης. Μάλιστα. Να πάμε λίγο στους αγρότες μας. Ο Δήμος Παγκαίου τα τελευταία χρόνια ήρθε τρίτος στους περιφερειακούς δήμους του νομού Καβάλας σε απορρόφηση κονδυλίων για αγροτική ειδοποία. Πρώτη ήρθε η Θάσος, δεύτερη ήρθε η Κεραμωτή και τρίτος ήρθε ο Δήμος μας. Υπήρχαν δηλαδή κονδύλια από το πρόγραμμα Φιλόδημος της σημερινής κυβέρνησης για να απορροφηθούν, να δοθούν τα χρήματα δηλαδή για να γίνει αγροτική ειδοποία και δυστυχώς δεν απορροφήθηκαν. Άρα αυτό που λέει σήμερα ο κύριος Αναστασιάδης ότι δεν είχαμε χρήματα, αυτό είναι μύθος. Μπορεί να το βάλει στο μυαλό σε αυτό. Οι αγρότες μας αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να πάνε στα χωράφια τους και κάθε χρόνο δίνουμε ένα σωρό χρήματα για τα greater και για την επιχωμάτιση για τους δρόμους. Υπήρχαν χρήματα και εμείς δεν καταθέσαμε τις ανάλογες μελέτες για να ασφαλτοστρωθούν αυτοί οι δρόμοι. Βλέπουμε ότι υπάρχουν τραγικές καταστάσεις αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας και δυστυχώς θα πρέπει το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε να είναι το ανάλογο νοικοκυριό. Υπάρχουν θέματα όσον αφορά και την άντρευση, που θα πρέπει να κινηθούμε και προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί οι αγρότες μας, κακά τα ψέματα, τι θέλουν οι άνθρωποι? Αγροτική ειδοποία, την νεράκι, να ποτίζουν τα χωράφια τους. Πρέπει να βάλουμε περισσότερους καταράκτες για να γεμίζουν τα βιτία. Πρέπει το νερό, το οποίο αδρεύουμε, να είναι πολύ πιο περισσότερο ποιοτικό. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με το νερό της άδρευσης που προέρχεται από τον βιολογικό της Νέας Περάμου. Έχει να κάνει με μια ανοιχτή δεξαμενή και αυτός είναι ο λόγος που το νερό δεν είναι καλό και βουλώνουν τα μπέκ. Απλά πραγματάκια. Κλείνουμε τη δεξαμενή, φτιάχνουμε ακόμα μία δίπλα και δίνουμε λύσεις στο πρόβλημα της άδρευσης των αγροτών. Είναι απλά τα πράγματα στα οποία πρέπει να κινηθούμε. Το θέμα είναι να υπάρχει βούληση,
όρεξη και με σωστό προγραμματισμό να καταφέρουν να απορροφήσουμε τα ανάλογα κονδύλια. Και η παράταξη, σωστή επιλογή, δηλαδή έχει όλα αυτά τα γένεια προκειμένου να τρέξει όλα αυτά τα οποία μας αναφέρεται. Πρώτα τώρα. Υπάρχει πρόγραμμα, υπάρχει όραμα. Πρώτα απ' όλα υπάρχει πρόγραμμα. Μάλιστα. Δεύτερον, υπάρχει εμπειρία. Τρίτον, υπάρχει μεράκι και όρεξη για δουλειά. Είναι πολύ βασικά συστατικά σε μια συνταγή, αν θέλει να πετύχει οποιαδήποτε διοίκηση. Νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, έχουμε και την πείρα και πιστεύω ότι θα δουλέψουμε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε σωστά αποτελέσματα. Χρήματα υπάρχουν, δεν θα αφήσουμε ούτε ένα ευρώ να πέσει κάτω. Υπάρχουν χρηματοδοτήσεις και από εθνικά προγράμματα και από ευρωπαϊκά προγράμματα. Θα κινηθούμε προς όλες τις κατευθύνσεις να αξιοποιήσουμε όλα τα προγράμματα για να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε όλα αυτά τα έργα υποδομής και να προσφέρουμε στον τόπο μας. 11 μέρες πριν τις εκλογές οι τόνοι έπεσαν καθόλου στο Δήμο Βαγκαίο, γιατί είχαμε και ένα έτσι περιστατικό το περασμένο Σάββατο, το οποίο ανέβασε λίγο το προεκλογικό θερμόμετρο. Δυστυχώς δεν έχουν πέσει οι τόνοι, κύριε Κομμάτι. Δεν έχουν πέσει. Εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε όσο δυνατόν χαμηλά τους τόνους. Χαμηλά την μπάλα. Δεν έτσι. Προκαλούμε. Μάλιστα. Κοιτάμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Το εργαλείο μας για να πείσουμε τον κόσμο να μας ψηφίσει είναι το πρόγραμμά μας. Και είναι το μεράκι μας και η όρεξη που θέλουμε για δουλειά. Δεν βλέπουμε ανάλογη αντιμετώπιση από τους ανθρώπους οι οποίοι διεκδικούν για δεύτερη φορά, για δεύτερη τετραετία τη διοίκηση του Δήμου, ενώ δεν έχουν κάνει αυτά που έπρεπε να κάνουν. Τι για είναι εμάς, η ιστορία? Για εμάς, θα σας πω. Για εμάς, οι αντίπαλοι μας είναι τα προβλήματα. Οι αντίπαλοι μας δεν είναι όλοι αυτοί που με θεμητό είτε αθέμητο τρόπο προσπαθούν να διεκδικήσουν τη διοίκηση του Δήμου Βαγκαίου. Και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία. Πρέπει να υπάρχει μια ομόνοια. Ο κόσμος συχαίνεται να μας βλέπει να κοκορομαχούμε και να κάνουμε σαν δεκάχρονα. Και σε καμία περίπτωση ο κόσμος δεν ψηφίζει δεκάχρονα. Θα πρέπει να δει προτάσεις, σοβαρές προτάσεις. Θα πρέπει να δει όραμα. Και θα πρέπει να αποδείξουμε στον κόσμο ότι μπορούμε με σοβαρό τρόπο να πετύχουμε αυτά που τους υποσχόμαστε. Τώρα με το εκλογικό τι γίνεται? Με το εκλογικό περιμένουμε, σήμερα δεν είχα ενημέρωση, αλλά μέχρι χτες περιμένουμε να βγει το αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα το οποίο έπρεπε να βγει, κύριε Ταραμπατζή, από τη Δευτέρα, για να ξέρουμε και εμείς τι θα κάνουμε. Διαφορετικά, εάν δεν είναι σε τέτοια απόσταση, πρέπει να νοικιάσετε άλλο. Θα πάμε αλλού. Δεν είναι. Το εκλογικό κέντρο δεν είναι δημιουργεί και θέμα. Και πού θα πάτε άλλο? Εδώ με κοντοζυγώνει η Κυριακή. Θα έπρεπε η απόφαση, ναι, συμφωνώ. Θα έπρεπε η απόφαση να έχει βγει ήδη. Αλλά δεν με είναι ένα θέμα. Εμείς τα μετρήσαμε. Εμείς τα μετρήσαμε μέσα στο δορυφόρο. Έτσι μετρούνται τώρα οι αποστάσεις. Δεν μετρούνται με τη μεζούρα. Μετρούνται μέσα στο δορυφόρο. Και μέσω δορυφόρου δείχνει ότι η απόσταση. Ο δορυφόρος ήταν από αλλού. Από και... πόρτα σε πόρτα. Από απόσταση σε απόσταση. Απόσταση στην ευθεία. Είναι πόσο? 55 μέτρα. 55 μέτρα. Πάνω από τα 50. Πάνω από τα 50 μέτρα. Από το όριο. Και μήπως ο δορυφόρος ήταν στο σωστό σημείο. Ναι. Έτσι, και όταν φτάνουμε στο σημείο, να μιλάμε για τέτοια τραγικές καταστάσεις, δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές, να πάρουν υποψήφιο δήμαρχο να τον συλλάβουν και να τον κρατήσουν 5 ώρες μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Εγώ κάνω 28 χρόνια εκλογές. Είναι δυνατόν να συλλάβουν υποψήφιο δήμαρχο? Και όμως γιατί είναι δυνατόν να το έκανε η σημερινή διοίκηση? Εγώ δεν σας λέω. Δεν το έκανε. Εγώ δεν σας λέω πράγματα που δεν ξέρω. Όφελος, ακούστε, δηλαδή, γιατί πίσω από την ανώνυμη καταγγελία μπορεί να κρύβεται οποιοδήποτε. Ναι. Φτάσαμε στο σημείο να πούμε ότι καταγγείλουμε τον εαυτό μας για να πάμε ήδη φυλακή. Τέλος πάντων, δεν θα φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Εγώ αυτό που θα πω είναι το εξής και ακούστε λίγο, πάρτε το λίγο σοβαρά υπόψη. Είναι δυνατόν να το κάναν ή να μην το κάναν? Δεν το ξεκαστάζουμε αυτό, το ξέρουμε αυτό. Και να μην έρθουν δίπλα μας να σταθούν συμπαραστάτες. Ο κύριος Δήμαρχος εκείνη την ώρα που ήμασταν εμείς στο τμήμα ήταν απέναντι και έπινε τσίπουρο. Γιατί να μην ερχόταν με την ομάδα του και να πει, ρε παιδιά, τι έγινε εδώ πέρα, δεν έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να δούμε αν μπορώ και εγώ να σας βοηθήσω να λυθεί αυτό το θέμα. Εκεί θα έβγαινε από πάνω μας. Καταλαβαίνετε τι σας λέω? Ναι. Δηλαδή, αν έδειχνε ότι, έστω να το έδειχνε αυτό, επιφανειακά, εικονικά, ότι σας συμπαραστέχομαι και είμαι δίπλα σας, θα κέρδιζε πολλά. Δυστυχώς όμως αυτό το πράγμα δεν το έκανε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν υπάρχει λόγος διαμάχης. Και σας το παραλαμβάνω. Σε καμία περίπτωση δεν έχει ξαναγίνει σε όλη την Ελλάδα να συλλάβουν υποψήφιο δήμαρχο 2 εβδομάδες πριν τις εκλογές για τον συγκεκριμένο λόγο.
Καινοτομή ο Δήμος Παγκαίου ακόμα και σε αυτό. Και σε αυτό. Δυστυχώς πρέπει να κοινοποιήσουμε. Και Κυριακή με τα χαρτάκια θα είμαστε, Γιάννη, και θα μιλήσουμε. Κλείνοντας, κύριε Παναταλογιάννη, και κοιτώντας τους τηλεθεατές στα μάτια μέσω της κάμερας τουλάχιστον, γιατί η σωστή επιλογή την Κυριακή 26 Μαΐου, γιατί Βασίλη Ξουλόγη, γιατί Δημήτρη Παναταλογιάννη? Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα μηχάνημα αποφράξεως στο Δήμο μας, το οποίο είναι 25 χρονών και 2 ευρώ το λίτρο. Και τα χρήματα που μπορώ να σας φέρω αυτή τη στιγμή που πληρώνουμε για τα καύσιμα του αποφραχτικού και για τη συντήρησή του, τα 5 χρόνια θα μπορούσαμε να αγοράσουμε 2 αποφραχτικά. Άρα, νοικοκύρεμα, κάτω τα κεφάλια, σκληρή δουλειά και σωστό αποτέλεσμα. Όλα αυτά στη σωστή επιλογή. Έτσι. Στην παράταξη του Βασίλη Ξουλόγη. Να σας ευχαριστήσω πολύ καλά. Για την παρουσία σας, κύριε Παναταλογιάννη. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη στο υπόλοιπο πολύ. Του προεκλογικού αγώνα. Νίκο. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, σε λίγο και πάλι εδώ στον κάμερα μέσα από τη συχνότητα του Σέντερ.